Στόχος μας να ακολουθούμε αξιόπιστες και αποτελεσματικές πολιτικές που ενώνουν την κοινωνία και πηγαίνουν μπροστά τη χώρα. Ο πήχης είναι ψηλά για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στη δύσκολη εποχή που ζούμε, η ανάγκη για μεταρρυθμίσεις είναι απόλυτη προτεραιότητα. Και αυτή ακριβώς είναι η στρατηγική μας στο Υπουργείο Εσωτερικών, την ευθύνη του οποίου πριν από 15 μήνες μου ανέθεσε ο Πρωθυπουργός. Έχουμε ήδη κάνει πράξη 6 μεγάλες και κρίσιμες μεταρρυθμίσεις. Και προχωράμε στις επόμενες 4 στο αμέσως επόμενο διάστημα, επιταχύνοντας το έργο μας. Σημαντικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες αλλάζουν το τοπίο της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης στη χώρα, μεταρρυθμίσεις που αφορούν το σύνολο της κοινωνίας και έχουν μεγάλη επίδραση στη ζωή των πολιτών και στις προοπτικές του κοινωνικού συνόλου, μεταρρυθμίσεις που γίνονται πάντα με σταθερή και συνεχή προσπάθεια να συγκεντρώνουν τις μέγιστες δυνατές συγκλήσεις και συνενέσεις. Η πρώτη ήταν η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού που σχεδόν ομόφωνα η Ελληνική Βουλή ενέκρινε, μεταρρύθμιση που τίθεται σε εφαρμογή τον επόμενο μήνα Νοέμβριο, με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που έχει προετοιμαστεί και την αντίστοιχη επικοινωνιακή καμπάνια, πάντα σε συνεργασία με το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων του τόπου και φυσικά την ελληνική ομογένεια σε ολόκληρο τον κόσμο. Η δεύτερη σπουδαία μεταρρύθμιση, όπως εκ των πραγμάτων αποδείχθηκε, είναι αυτή που αφορούσε τα αδήλωτα τετραγωνικά, μεταρρύθμιση που αγκάλιασε το σύνολο των πολιτών της χώρας. Σχεδόν 3 εκατομμύρια νοικοκυριά βρήκαν διέξοδο σε αυτή, βάζοντας τάξη στα του οίκου τους. Η τρίτη σημαντική μεταρρύθμιση που πετύχαμε είναι η ουσιαστική και σταθερή στήριξη της αυτοδιοίκησης. Μέσα από τη διασφάλιση της κυβερνησιμότητας δήμων και περιφερειών, αντιμετωπίζοντας τις πολύ αρνητικές συνέπειες από μια καθολική και ιδεολειπτική εφαρμογή της απλής αναλογικής. Ενισχύσαμε παράλληλα με πράξεις, όχι με λόγια, τον κοινωνικό χαρακτήρα της αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα τις κοινωνικές υποδομές της και την κοινωνική της πολιτική, στηρίζοντας εμβληματικούς θεσμούς, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση το βοήθεια στο σπίτι. Στους επόμενους μήνες ολοκληρώνεται για αυτό το πρόγραμμα η πρόσληψη 3.000 εργαζομένων, μονίμων στελεχών, σε ένα θεσμό που υποστηρίζει περί τους 80.000 μοναχικούς και αδύναμους ανθρώπους σε ολόκληρη τη χώρα. Η τέταρτη μεταρρύθμιση, η πολιτογράφηση ως Ελλήνων των αλλογενών αλλοδαπών, με ένα αντικειμενικό, διαφανές, δίκαιο σύστημα γραπτών εξετάσεων πανελλαδικού τύπου. Ένα σύστημα που θα αποδίδει την ελληνική ηθαγένεια σε πολύ πιο γρήγορο χρόνο, με δίκαιο τρόπο. Μακριά από αδιαφάνεια και συναλλαγές. Θα τεθεί σε εφαρμογή το πρώτο εξάμηνο του 2021. Βάζουμε επίσης τέλος στην κομματοκρατία στο δημόσιο, θεσμοθετώντας τη θέση του υπηρεσιακού γραμματέα και δίνοντάς του ουσιαστικές διοικητικές και πολιτικές αρμοδιότητες. Η πέμπτη, ξεχωριστή, το αναπτυξιακό πρόγραμμα της αυτοδιοίκησης Αντώνης Τρίτσης με διασφαλισμένους πόρους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και προτεραιότητα την στήριξη των μικρών, ορεινών, νησιωτικών, μεθοριακών δήμων της χώρας, αλλά και των 2 λεκανοπεδίων και κάθε γωνιάς της ελληνικής γης. Αναφέρομαι ξεχωριστά στα 2 λεκανοπέδια γιατί είχαν εξαιρεθεί το προηγούμενο διάστημα. Το πρόγραμμα εξελίσσεται 9 λεπτά. Το πρόγραμμα εξελίσσεται με τη συμβολή της ΕΕΤΑ και τη συμμετοχή της ΚΕΔΕ και της Ένωσης Περιφερειών. Καθοριστική τέλος και έκτη βασική μεταρρύθμιση, η συμμετοχή του Υπουργείου Εσωτερικών στην ψηφιακή μεταρρύθμιση που λαμβάνει η χώρα την περίοδο της καραντίνας, καθώς με το Μητρώο Πολιτών, που είναι η μεγαλύτερη εθνική βάση δεδομένων, συμβάλλουμε καθοριστικά στην υλοποίησή της.